Υποστηρικτές του απερχόμενου Προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, συγκρούστηκαν με την αστυνομία, έβαλαν φωτιά σε οχήματα και προσπάθησαν να εισβάλλουν στο αρχηγείο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στην πρωτεύουσα της χώρας. Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν χειροβομβίδες κρότου λάμψης και σφαίρες από καουτσούκ για να τους διαλύσουν, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η αστυνομία απέκλεισε πολλές λεωφόρους και δρόμους σε ολόκληρη την Βραζίλια. Η Γραμματεία Δημόσιας Ασφαλείας στην Βραζίλια δήλωσε ότι οι ταραχές σημειώθηκαν μετά την εκτέλεση εντάλματος σύλληψης για έναν από τους υποστηρικτές του Μπολσονάρο, που είχε συμμετάσχει σε κινητοποιήσεις μετά την ήττα του Μπολσονάρο στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου.